νωρίς. Ετοιμαστήκαμε, ντυθήκαμε, βάλαμε τα βαριά μας, αν και δεν θα κάνει πολύ κρύο σήμερα. Και πάμε για σορ. Η ώρα είναι 6 και 4. Η διαδρομή είναι μικρή. Μισάωρο περίπου το πολύ. Δεν θα έχει και κίνηση τώρα το πρωί. Και τα λέμε σε λίγο. Προχωράμε προς το τόπο. Ο καιρός είναι σχετικά βροχερός τις τελευταίες μέρες. Σήμερα πάντως λέει ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα, αλλά γενικότερα θα είναι συννεφιασμένος. Ίσως να εμφανιστεί για λίγο ο ήλιος. Και να εμφανιστεί λίγο ο ήλιος και η θερμοκρασία είναι καλή. Η θερμοκρασία είναι καλή για ψάρεμα. Δεν έχει πολύ κρύο. Έχω βάλει πάντως ζεστά ρούχα. Ευελπιστώ να μπορέσω να ψαρέψω χωρίς να φοράω το μπουφάν για να έχω καλύτερη κίνηση. Ελπίζω να μην μας βρέξει, ελπίζω να κάνουμε ένα ωραίο ψάρεμα. Ο τόπος που πάμε είναι προς τα νότια του νησιού. Ένας τόπος που μου είπε ένας φίλος από τη δουλειά ότι εκείνος και κάποιοι άλλοι γνωστοί του έχουν πάρει ψάρια με άλλη τεχνική βέβαια, όχι με αυτή του short jigging. Αλλά είχε και κάποιες ενδιαφέρουσες συναντήσεις με κάποια μεγάλα ψάρια. Οπότε πάμε προς τα εκεί και βλέπουμε. Έχουμε φτάσει. Πάμε τα πράγματά μας, τον εξοπλισμό μας. Ο τόπος είναι κοντά στο στόμιο του κόλπου Γέρας. Δεν είναι έξω, είναι λίγο πιο μέσα, αλλά είναι κοντά στο στόμιο. Έχει λίγο αεράκι, στη διαδρομή είχε πάρα πολύ τέτοιο. Δεν φαίνεται τίποτα. Είναι ό,τι πρέπει η ώρα για να κατέβουμε. Έχει καθαρίσει βέβαια ο ουρανός από ό,τι φαίνεται. Είχε λίγη βροχή στη διαδρομή και ήμουνα λίγο ανήσυχος για το τι θα συναντήσουμε, αλλά από ό,τι βλέπω έχει καθαρίσει. Είμαστε ok. Είναι κοντά, είναι λίγο μέσα στον κόλπο Γέρας, αλλά είναι πολύ κοντά στο στόμιο. Είναι πολύ καλό σημείο. Το βάθος υπολογίζεται σε 10 με 15 μέτρα. Πάμε να δούμε τι θα βρούμε. Εδώ είμαστε. Έχει λίγο χοντρά άνεμο. Όπως βλέπετε, αριστερά και δεξιά από την άλλη μεριά πίσω μου είναι οι δύο πλευρές από το στόμιο. Εμείς κοιτάμε ευθεία. Εδώ πέρα είναι διέλευση είσοδος-έξοδος. Βέβαια είμαστε στην κατάλληλη ώρα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το ψάρεμά μας. Thank you.
Ο αέρας μας κάνει δουλειά στο κλίμα. Thank you.
Ατυχία. Έβγαλα. Μου χτύπησε το πιο απίστευτο ψάρι που μπορούσε να χτυπήσει σε πλάνο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Στον σλάς τον 80 μου χτύπησε ζαργάνα. Την έβγαλα μέχρι έξω. Αλλά καθώς την τραβούσα εδώ πέρα έξω που κάνει τα απόνερα, μου ξαγκιστρώνεται, πέφτει κάτω εδώ, προσπάθησα να την προλάβω αλλά μου έφυγε. Κρίμα και ήτανε καλή. Σε μήκος ήτανε κοντά στα 70 εκατοστά, ήταν αρκετά καλή. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Ατυχία σήμερα. Για την ζαργανίτσα δεν χτύπησε τίποτα άλλο. Θα βάλω ένα τελευταίο πλανάκι καινούριο που έχω πάρει πρόσφατα. Συγκεκριμένο πλανάκι δεν είναι καθόλου καινούριο. Παλιό είναι στην αγορά, αλλά για μένα είναι καινούριο. Θα βάλω λίγα ζωηρά χρώματα, γιατί με τα μουντά δεν είδα τίποτα. Έχει και μουντό καιρό, ίσως με τα ζωηρά να δουλέψει καλύτερα. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής τίποτα. Έχω δοκιμάσει πολλούς πλάνους, ελαφρύς, βαρύ πλάνο, τα πάντα. Αλλά μετά τη ζαργάνα που έχασα, δεν έχει χτυπήσει κάτι άλλο. Έκανε και μια πολύ ελαφριά. Ψυχάλισμα, εντάξει, δεν μας ενοχλήσει καθόλου. Ο καιρός συνεχίζει να είναι περίεργος, έχει συννεφιά,